Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών, τον κύριο Ψευτογκά. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χριστόδουλη. Να ξεκινήσουμε από το μέτωπο των εμβολιασμών. Πληροφορούμαστε ότι μπαίνει στο σύστημα σε επίπεδο Γρεβενών και το Κέντρο Υγείας και επίσης αναμένεται την επόμενο μήνα να μπει και η Δεσκάτη. Αυτή όμως η περίπτωση αφορά την δεύτερη φάση εμβολιασμού των μεγάλων ηλικιών. Είναι γνωστό ότι οι κάτοικοι της Δεσκάτης έρχονται στα Γρεβενά για να εμβολιαστούν μέχρι και σήμερα, έτσι? Ναι, έτσι συμβαίνει και είναι πολύ σωστό και το είχαμε επισημάνει και ως Ιατρικός Σύλλογος όταν μας ζητήθηκε ένας προγραμματισμός από το Υπουργείο Υγείας, από τον Υφυπουργό τον κύριο Κοντοζαμάνη. Εμείς είχαμε προτείνει να λειτουργήσουν 2 έως 3 εμβολιαστικά κέντρα στο νομό και κινητές μονάδες που να αφορούν τους κατοίκους των χωριών μας, που λόγω και της εποχής που γνωρίζετε τις συνθήκες που επικρατούν στα ορεινά της περιφέρειάς μας, είχαμε προτείνει να πάει η πολιτεία στον πολίτη και όχι να τρέχει ο πολίτης, και κυρίως αφορά αυτό ομάδες ευπαθείς, ναι, ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, ηλικιωμένους, που δεν έχουν και την ευχέρεια μετακίνησης. Και η εμπλοκή των νοσοκομείων στη διαδικασία αυτή, γιατρέ, είναι ένα ζήτημα, γιατί είναι πολλοί συνάδελφοί σας, φαντάζομαι το πιστεύετε και εσείς, ότι τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να μην εμπλακούν στη διαδικασία αυτή και να χαθούν πόροι, χρόνος και άνθρωποι. Σαφέστατα, είχαμε τονίσει ότι τα νοσοκομεία ως κέντρα δευτεροβάθμιας ή και τριτοβάθμιας περίθαλψης δεν πρέπει να εμπλακούν σε ένα ζήτημα που αφορά καθαρά την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάνε οι πολίτες προς εμβολιασμό στα νοσοκομεία να κινδυνεύουν να μεταφέρουν, αν είναι συμπτωματικοί, τον ιό ή να πάρουν ιό από τα νοσοκομεία, ούτε μπορούν να απασχολούν δυνάμεις από το νοσοκομείο που έχει άλλο σκοπό. Τώρα οι εμβολιασμοί από ό,τι φαίνεται... Να μπει το Κέντρο Υγείας Δεσκάτης και να δημιουργηθεί ένα ακόμη εμβολιαστικό κέντρο όσον αφορά τα Γρεβενά, να γίνει στο ΚΑΠΗ Γρεβενών, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, ακριβώς δίπλα από το ρολόι της πόλης. Είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, πρέπει να υπερβαίνει τα 200 τετραγωνικά και θα μπορούσε να είναι ένα εμβολιαστικό κέντρο με 2 και 3 κρεβάτια. Ταυτόχρονα να γίνονται 3-4 εμβολιασμοί, ώστε να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα τώρα με τον χρόνο, να κυνηγάμε τον χρόνο. Γιατί αν θυμάστε, είχα τονίσει ότι αυτή η ιστορία θα τραβήξει εις μάκρους και μπορεί να ξεπεράσει και τα όρια του φθινοπόρου. Βεβαίως, βεβαίως. Το έχετε αναφέρει. Και επιβεβαιώνεστε όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στο ότι ακόμα και η διαδικασία των μαζικών εμβολιασμών πηγαίνει πίσω. Βεβαίως είναι διεθνές το πρόβλημα, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ημερομηνίες που είχαν τεθεί σε πρώτη φάση αναιρούνται. Ήδη ακούσαμε ότι μόλις 10% θα εμβολιαστεί ως τον Μάρτιο. Κάτι το οποίο δεν περίμεναν σε πρώτη φάση οι οργανωτές της προσπάθειας. Ναι, είναι πολύ μικρό το ποσοστό και είναι αδύνατο να αναπτύξουμε αυτό που λέγαμε μέχρι τέλος του καλοκαιριού, μέχρι τέλος της άνοιξης στην ανοσία της Αγέλης, να επιτύχουμε δηλαδή ένα εμβολιαστικό ποσοστό που να ξεπερνάει το 70% στην χώρα μας. Και αυτό νομίζω ότι θα μας κάνει να τρέχουμε πίσω από τον SARS-CoV-2, με αποτέλεσμα όχι μόνο σε εμάς αλλά και διεθνώς να μην μπορέσουμε να προλάβουμε κάποια κρίσιμα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε ο ιός πιστεύω ότι θα μείνει μαζί μας. Mm-hmm. Και θα έχουμε κάποιες άλλες ονομασίες αργότερα, COVID-21, COVID-22. Θα είμαστε εξαρτημένοι και από τα εμβόλια αλλά και από τον φόβο, τον μεταλλάξιο. Ο φόβος των μεταλλάξεων είναι πλέον υπαρκτός. Γίνονται αναφορές για κρούσματα και στην χώρα μας. Τα Γρεβενά είναι μια περιοχή που παρουσιάζουν πολύ καλή εικόνα αυτές τις ημέρες, στην περίοδο αυτή. Πανελλαδικά όμως η ανησυχία επιστρέφει. Βλέπουμε αυξητικές τάσεις και μπαίνουν στο τραπέζι και πάλι οι πιθανότητες λήψης νέων μέτρων. Είμαστε πρώτον πυλών ενός νέου κύματος. Πώς αξιολογείτε τις αυξητικές τάσεις αυτές? Ναι, πιστεύω ότι το τρίτο κύμα θα έρθει σίγουρα και θα είναι αρκετά σφοδρό. Θα πιάσει πολύ περισσότερο τα νότια της χώρας, χωρίς
να εξαιρεθούμε και εμείς εδώ στο Βορρά, ναι, που έχουμε περάσει ένα πρώτο και δεύτερο κύμα πολύ ισχυρό και συντριπτικό με πάρα πολλούς νεκρούς και αρκετό κόσμο που έχει περάσει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας ή βρίσκεται ακόμα εκεί ή έχει νοσηλευτεί και νοσηλεύεται ακόμα σε κοινούς θαλάμους, ειδικούς θαλάμους για τον COVID-19 στα νοσοκομεία μας. Νομίζω ότι δεν θα οφείλεται αυτό μόνο στην μετάλλαξη τις μία ή δύο, τρεις που είναι οι πλέον επικρατούσες. Εμείς γνωρίζουμε σαν γιατροί ότι είναι κάτι συνηθισμένο το φαινόμενο των μεταλλάξεων και τα έχετε δει και εσείς και στα μέσα και εμείς το βλέπουμε σε επιστημονικά άρθρα και αυτά ότι οι μεταλλάξεις έχουν ξεπεράσει τις χίλιες αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ποιες θα επικρατήσουν και τι θα συμβεί, αλλά κάθε μετάλλαξη του ιού, αυτό δείχνει και η μακρά εμπειρία, τον κάνει λίγο πιο λιγότερο θανατηφόρο, θα μπορώ να πω. Είναι η φύση του ιού που θέλει να επιβιώσει και να μεταδοθεί, ναι. Αλλά είναι κανόνας και νομοτέλεια αυτή της ζωής, ότι εφόσον ο ιός, ο σκοπός του είναι να επιζήσει, καταφέρει να επιζεί, δεν μπορεί να σκοτώσει αυτόν που τον συντηρεί. Σε παλιότερες κουβέντες μας, κύριε Ψευτογκά, σας είχα ακούσει να έχετε ταχθεί υπέρ των άμεσων παρεμβάσεων και των προληπτικών ενεργειών. Θεωρείτε πως θα πρέπει να παρθούν νέα μέτρα? Είμαστε σε μια φάση που πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην μπούμε σε περιπέτειες λίγων εβδομάδων πριν? Η κοινωνία έχει κουραστεί. Σαφώς. Αυτό το επαναλαμβάνουν όλοι. Εγώ όμως μπορώ να πω ότι δεν μπορεί κανένας να ισχυριστεί αυτό το πράγμα ότι έχει κουραστεί. Συνήθως τα αναποτελεσματικά μέτρα είναι αποτέλεσμα δειλίας, μη αποφασιστικότητος από πλευράς των αποφασιζόντων της πολιτείας και δευτερευόντως από τους πολίτες. Βεβαίως ουδής εξαιρείται και οι ευθύνες είναι ανάλογες στον καθένα. Mm-hmm. Μέχρι τώρα ό,τι έχουμε επιτύχει, το έχουμε επιτύχει χάρης στους πολίτες, χάρης στον κόσμο, στη μεγάλη ή μικρή συμμόρφωσή του. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει κανένας να χαλαρώσει, ούτε η πολιτεία, ούτε οι πολίτες. Βεβαίως η πολιτεία έχει πολλά πράγματα στο μυαλό της και κάνει διάφορους πειραματισμούς, παίζει μεταξύ υγείας, αγοράς, οικονομίας, επικαλείται διάφορες αποφάσεις, διάφορα μείγματα. Καλώς κάνει και τα επικαλείται, αλλά μέχρι τώρα οι αποφάσεις της ήταν αποφάσεις οι οποίες δεν είχαν καθόλου ρίσκο όσον αφορά την οικονομία, είχαν μεγάλο ρίσκο όμως όσον αφορά την υγεία. Mm-hmm. Θα μπορούσε η απλή εφαρμογή βασικών μέτρων πρόληψης, όπως είναι η μάσκα, να έχει εφαρμοστεί πολύ νωρίτερα στην Ελλάδα, αλλά περάσαμε από ένα μεγάλο κύμα αντεγκλήσεων, αρνητών, υπερασπιστών, παλινοδιών και των επιστημονικών επιτροπών και των λοιμοξιολόγων αλλά και της ίδιας της πολιτείας, μέχρι να καταλήξουμε τελικά ότι η εφαρμογή της μάσκας παντού είναι ένας βασικός παράγοντας που μπορεί να μας προστατεύσει, ναι, και να περιορίσει την νόσο. Βλέπουμε ότι το άνοιγμα της αγοράς με τον τρόπο που έγινε, το προηγούμενο κλείσιμο, δηλαδή το καθολικό lockdown, η στέρηση τελείως των πολιτών από κάποιες δυνατότητες, και εδώ μπορώ να πω ότι τα κεντρικά όργανα στερούνται κάποιες ευελιξίες ή κάποιες φαντασίες στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν. Υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι. Δυστυχώς αυτά τα ανοίγματα, τα μαζικά ανοίγματα, θα ακολουθήσουν μαζικά πάλι και αυστηρά lockdown και κλεισίματα. Με μέτρο θα μπορούσαν να λειτουργούν τα πάντα, να μην κλείσει τίποτα. Ούτε αγορά, ούτε σχολεία, αλλά αυτό απαιτούσε από την πολιτεία πόρους, μέσα, μαζικούς ελέγχους και κυρίως οικονομική ενίσχυση σε όλες τις ομάδες, σε επαφείς ομάδες. Mm-hmm. Είχε η δυνατότητα η χώρα μας, εδώ είναι το ερώτημα, ότι είμαστε μια οικονομία υπό κρίση, είμαστε μια οικονομία υπό επιτήρηση. Νομίζω όμως ότι ήταν ευρωπαϊκή πολιτική να απελευθερωθούν οι πόροι που αφορούν την πανδημία του SARS-CoV-2, ναι, και να μπορέσουν περισσότερο τα κράτη να λάβουν αποφάσεις ανεξάρτητες.
Βλέπουμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε τι γίνεται στην Γερμανία, που είναι αρκετά πλούσιες οι χώρες, πόσο ενισχύεται η οικονομία με διάφορα μέτρα, αλλά εδώ έχει ενισχυθεί περισσότερο το lockdown και λιγότερο η οικονομία. Κάτι τελευταίο, κύριε Ψευδογκά, πώς πηγαίνει η διαδικασία εμβολιασμού των υγειονομικών του ιδιωτικού τομέα, των μελών του ιατρικού συλλόγου, αν έχει ολοκληρωθεί και αν, η πρώτη φάση τουλάχιστον, και αν είστε ικανοποιημένος από τους ρυθμούς του εμβολιασμού των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή? Είχαμε κάποια προβλήματα. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τα προβλήματα αυτά. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις. Τελικά, μετά από συζητήσεις και παρεμβάσεις με την διοίκηση του νοσοκομείου, έγινε μία προσπάθεια η οποία εξελίχθηκε πολύ καλά στα πρώτα βήματα. Τώρα απομένουν πάλι κάποιοι υγειονομικοί να εμβολιαστούν. Αρκετά λίγοι, βέβαια, από όσους έχουν δηλώσει. Γιατί η απόφαση της κυβέρνησης να προηγηθούν τα σώματα ασφαλείας οδήγησε πίσω τους υγειονομικούς. Νομίζω εδώ, γι' αυτό μίλησα για παλινοδίες, και έπρεπε να αποφασίσουν κάποια πράγματα. Οι υγειονομικοί προηγούνται, έπρεπε να τελειώσει αυτό στην αρχή μαζί με τους υγειονομικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ναι, το είχατε αναφέρει εν καιρός, το θυμάμαι. Έχουν μείνει πολύ πίσω, εκτός οι οδοντίατροι, οι οποίοι βλέπουν στόματα. Έτσι. Ανοίγουν τα σχολεία, δεν εμβολιάστηκαν οι καθηγητές. Όταν θες να κάνεις κάτι τέτοιο, εμβολιάζεις. Αν δεν θέλαν να εμβολιάσουν όλους τους καθηγητές, θα μπορούσαν να επιλέξουν κάποιες ηλικίες, άνω των 45 παραδείγματος χάρη. Να εμβολιάσουν και εκεί ένα μεγάλο ποσοστό, για να μπορέσει να λειτουργήσει και αυτός ο τομέας που αφορά και την παιδεία, αλλά και τις παιδικές ψυχές. Είναι και αυτό ένδειξη προβλήματος στον σχεδιασμό των εμβολιασμών. Το ότι δεν υπάρχει ένας συσχετισμός των προτεραιοτήτων για το άνοιγμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων με τους εμβολιασμούς και για την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων αυτών με τους εμβολιασμούς. Βεβαίως, έπρεπε να αξιολογηθεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει. Άλλες χώρες επιλέξανε να εμβολιάσουν τις παραγωγικές ομάδες και να αφήσουν τους ηλικιωμένους, οι οποίοι υποχρεώνονται να παραμείνουν στα σπίτια τους σε περιορισμό, που έτσι κι αλλιώς έχουν περιορίσει και μπορούν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους. Η δικιά μας η χώρα επέλεξε αυτή την κατηγορία συμπολιτών. Δεν θα κάνω κριτική σε αυτή την απόφαση, αλλά μπορώ να κάνω κριτική για τα επόμενα βήματα και για τον τρόπο που εμβολιάζονται κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Σας είπα, τα σχολεία ανοιχτά απαιτούν είτε τεστ συχνά και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, είτε εμβολιασμό των εκπαιδευτικών. Σαφές, σαφές. Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας.